που τρελαινόταν και συνέχεια σου λέγε να πάμε για καφέ πριν τη δουλειά, μετά τη δουλειά, ενδιάμεσα στη δουλειά. Όταν δούλευε, είπε. Σε αεροδρόμιο. Ναι. Πώ τη έλεγε όχι. Εντάξει, τη πήγα δύο-τρεις φορές. Ναι. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή φύγαμε και μαζί με τα μάξι. Πήγε λίγο πιο κάτω γιατί έφυγαν τα μάξι μα αλλού, αλλά. δεν υπέκυψα. Δεν τσαντίστηκε. Βέβαια. Και έσου φέρει και το έδειξε, μετά. Το έδειξε. Τι, δηλαδή, υπερορία. Το έδειξε πάνω στο παιδί, όχι, δεν ήταν θέμα υπερορία, απλά με πήγαινε. Α, τρενάκι. Από την θέση σου που έχει στα μαγαζιά, γιατί λέμε για το γραφείο και τη φαντασίωση τη γραμματέα, συνέψεω, σκέψεω με το αφεντικό. Εσύ από τη θέση που έχει που υποδέχεσαι του καλεσμένου σου και πρέπει να πα να καθίσουν σε καλά τραπέζια, έχει εκμεταλλευτεί το προνόμιο αυτό που μπορεί να βάλει στον καθένα στο πριβέ τραπέζι, την κοπέλα και αυτά, και να πει: εγώ θα σε πάω και να την έχει από κοντά να κερνά να κάνει προκειμένου να περάσει μια νύχτα καλά με μια κοπέλα. Όχι. Γιατί. Εσύ αν είσαι μέσα θα το έκανες. Μετρό. Ειρηνή, ωραίος, ε. Ειρηνή.